Διημερίδα με θέμα την οδική ασφάλεια και τις εμπορικές μεταφορές έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη, έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ασφάλεια στους δρόμους. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η διοίκηση της Περιφέρειας έχει κηρύξει το 2024 ως έτος οδικής ασφάλειας. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανακηρύξει το έτος 2024 ως έτος οδικής ασφάλειας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού, γίνεται η διοργάνωση αυτής της διημερίδας, η οποία αφορά στις εμπορευματικές μεταφορές. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό θέμα είναι η ασφάλεια των οχημάτων που κινούνται στον δρόμο, μεταφέροντας είτε εμπορεύματα είτε επιβάτες. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Χατζηγενέιρ Φαν, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στοχεύει στην εντατικοποίηση των ελέγχων στις μεταφορές με μεικτά κλιμάκια, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των εισερχόμενων οχημάτων από τις 6 πύλες της περιφέρειας, αλλά και να αυξηθούν τα έσοδα προς όφελος της χώρας. Εμάς ο στόχος μας είναι πώς θα προβλέψουμε περισσότερο τα ατυχήματα και το δεύτερο να οργανώσουμε όλες τις υπηρεσίες. Και αυτό που μας λείπει για πολύ καιρό από την περιφέρειά μας, το μεικτό κλιμάκιο. Να ελέγχει τα φορτηγά, να ελέγχει τα λεωφορεία, να έχουμε ένα πιο ασφαλές δίκτυο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Βαγγέλης Πουλιλιός επεσήμανε ότι η έλεγχη στις εισόδους της χώρας θα είναι συστηματική για όλα τα οχήματα, με τα πρόστιμα να είναι τσουχτερά. Ο έλεγχος δεν θα γίνεται μόνο αποκλειστικά στα φορτηγά, τα ελληνικά φορτηγά, θα γίνεται και σε όλα τα φορτηγά των ξένων χωρών, γιατί μέχρι σήμερα ίσως να γινόταν και ελλιπής έλεγχος. Δεν πρόκειται να περάσει τίποτα παράνομο. Τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα, 500, εξαρτάται και η παράβαση που θα στοιχειοθετηθεί και μπορεί να φτάσει σε μεγάλα νούμερα.